Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα μινοξέα. Τι είναι τα μινοξέα και πού βοηθάνε στην καλλιεργία μας. Κάθε φυτό, όπως και όλοι οι οργανισμοί, για να ζήσουν χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε αέρα, νερό, ήλιο, μακροστοιχεία και χνοστοιχεία στο έδαφος. Το βασικό συστατικό κάθε ζωντανού κυττάρου είναι οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες ουσιαστικά σχηματίζονται από αλυσίδες αμινοξέων κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, βλέπουμε ότι τα αμινοξέα είναι απαραίτητα για να έχουμε μια αυξημένη και ποιοτική παραγωγή. Τα φυτά, για να συνθέσουν τα απαραίτητα αμινοξέα, χρειάζονται ενέργεια. Όταν εμείς έχουμε δώσει συμπληρωματικά αμινοξέα στο φυτό μας, τότε αυτό διαθέτει πολύ περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια για να την διαθέσει όπου αυτό κρίνει απαραίτητα. Τα αμινοξέα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είναι τα ζωικής προέλευσης και τα φυτικής προέλευσης. Τα φυτικής προέλευσης, όπου γίνεται με τη μέθοδο της υδρόλυσης, είναι βιολογικά και κατάλληλα για χρήση στη βιολογική καλλιέργεια. Η εφαρμογή των αμινοξέων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει ενσωμάτωση από το έδαφος, όπου έχουμε βελτίωση της μικροχλωρίδας και καλύτερη εφομοίωση των θρεπτικών ουσιών. Ο άλλος τρόπος είναι με έναν διαφυλικό ψεκασμό, όπου τα αμινοξέα απορροφούνται από τα φύλλα. Ουσιαστικά απορροφούνται από τα στόματα των φύλων, οπότε έχουμε άμεσες διαθέσιμες δομικές μονάδες για σύνθεση πρωτεϊνών. Ποια είναι η επίδραση των αμινοξέων στα φυτά? Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που έχουμε είναι η αντοχή στο στρες. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ή παγετούς, ή ανοβρία, γενικά συνθήκες όπου δημιουργούν στρες στο φυτό μας, όταν κάνουμε μία εφαρμογή με αμινοξέα, τότε μπορούμε και περιορίζουμε ή ακόμα και θεραπεύουμε το στρες, καθώς τα αμινοξέα σχετίζονται άμεσα με την φυσιολογία του στρες. Αύξηση της φωτοσύνθεσης. Όταν έχουμε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή χαμηλής εδαφικής εγρασίας, τότε τα στόματα κλείνουν. Όταν έχουμε κλειστά τα στόματα του φυτού, τότε σταματάει η ανάπτυξή του. Με την εφαρμογή των αμινοξέων, τότε τα στόματα παραμένουν ανοιχτά και έτσι έχουμε ανάπτυξη του φυτού. Επικονίαση και σχηματισμό καρμπών. Τα αμινοξέα βοηθούν στην γονιμότητα της γύρης, όπου είναι απαραίτητα για την επικονίαση. Οπότε έχουμε καλύτερη ανθοφορία και καρπόδεση. Επίσης, ενισχύουν τα κυταρικά τυχώματα του καρπού, όπου έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη ορίμανση. Ποια εποχή είναι κατάλληλη να κάνουμε εφαρμογή των αμινοξέων στην καλλιέργειά μας? Στην καλλιέργεια της ελιάς, ο πρώτος ψεκασμός γίνεται το χειμώνα. Μέσα Ιανουαρίου έως και αρχές Μαρτίου, ανάλογα την ποικιλία της ελιάς και σε ποια περιοχή είμαστε, γίνεται η πρώτη εφαρμογή, όπου τότε γίνεται η διαφοροποίηση των οφθαλμών. Ο δεύτερος ψεκασμός γίνεται μετά το φούσκωμα των οφθαλμών και λίγο πριν την άνθηση. Ο τρίτος ψεκασμός, όπου είναι και ο πιο σημαντικός ίσως, γίνεται το μήνα, μάλλον μέσα Ιουνίου έως και μέσα Ιουλίου, πάλι ανάλογα την ποικιλία της ελιάς και σε ποια περιοχή είμαστε, όπου τότε γίνεται η διαφοροποίηση των οφθαλμών για την επόμενη χρονιά. Αλλά για την τρέχουσα χρονιά έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε μεγαλύτερο μέγεθος και ποιότητα καρπού. Στο εμπόριο κυκλοφορούν αρκετά προϊόντα αμινοξέων. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτών είναι εισαγωγής. Εγώ έχω να σας δείξω εδώ δύο από τα πιο γνωστά ίσως αμινοξέα που κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι το Frutonic Vega της εταιρείας Agrology και το Amino 16 της εταιρείας Evip. Και τα δύο είναι δύο προϊόντα από δύο ελληνικές εταιρείες όπου παράγουν τα αμινοξέα στην Ελλάδα.
Το Frutonic Vega έχει 20 αμινοξέα και βλέπουμε ότι το άμινο 16 διαθέτει 16 αμινοξέα. Και τα δύο προϊόντα που σας έδειξα είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά ποιοτικά. Τα χρησιμοποιήσει και τα δύο στην καλλιέργεια της ελιάς. Είναι και τα δύο κατάλληλα για την βιολογική καλλιέργεια. Το άμινο 16 βγαίνει και με έξτρα βόρειο και ψευδάργυρο, όπου αυτό όμως δεν έχει έγκριση για την βιολογική καλλιέργεια. Επίσης, η εταιρεία EVIP έχει κάνει και ένα πειραματικό με το άμινο 16, όπου το link για τα αποτελέσματα θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μπορέσετε να το δείτε. Μια και η εποχή είναι κατάλληλη για να κάνουμε το πρώτο ψεκασμό με αμινοξέα, θα χρησιμοποιήσουμε το Frutonic για να πάμε να κάνουμε μια εφαρμογή. Πάμε! Αφού έγινε και η εφαρμογή των αμινοξέων στον ελαιόνα, ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολή το να χρησιμοποιήσουν κάποιο σκεύασμα με αμινοξέα, καθώς ανεβάζουν αρκετά το κόστος παραγωγής. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά υψηλή τιμή, το λίτρο στοιχίζει περίπου 10 με 12 ευρώ, όπου χρειάζεται 5 λίτρα αμινοξέων για έναν τόνο νερό. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπου μιλήσαμε για τα αμινοξέα και για τα ωφέλη αυτών στα φυτά μας. Επίσης, σας έδειξα και δύο προϊόντα αμινοξέων από δύο ελληνικές εταιρείες, όπου δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα προϊόντα αμινοξέων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, που είναι εισαγωγής. Αυτά από μένα, μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά, πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!